Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον Πρίσμα 91,6. Σας είπαμε λοιπόν, δώσαμε μάλλον το στίγμα τη συζήτηση που θα κάνουμε με το δελτίο τύπου της ΕΛΜΕ για την κινητοποίηση, για τη μη έγκριση τμήματων προσανατολισμού. Νομίζω όμως ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας φωτίσει ο κύριος Κατοπόδης, είναι γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, κύριε Κατοπόδη, Δημοτικό και Ηλικιακές Τάξεις Καριάς. Θα με διορθώσετε εσείς. Γυμνάσιο και Ηλικιακές Τάξεις Καριάς. Πάρα πολύ καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ να μας βοηθήσετε λίγο να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Διότι έχω την εντύπωση ότι το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνεται και φέτος. Δηλαδή, κάθε χρόνο κάνατε αγώνα να εγκριθούν τα τμήματα προσανατολισμού. Υπήρχε η έγκριση και φέτος πάλι είμαστε στο σημείο 0 ή κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά. Καταρχήν καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ναι, όχι, καλά το είπατε. Από πέρυσι μάλλον έχουμε αυτό το θέμα. Το σχολείο λειτουργούσε κανονικά από καταβολής του, δηλαδή αρχές του δεκαετίας του 60, μάλιστα, όντας το δεύτερο ιστορικά γυμνάσιο της Λευκάδας, μετά το πρώτο γυμνάσιο Λευκάδας. Μάλιστα. Το δεύτερο δηλαδή ήταν το γυμνάσιο της Καριάς που εξυπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια όλο τον ορεινό όγκο της, όλη την ορεινή Λευκάδα. Πρόβλημα αντιμετωπίσαμε πρώτη φορά πέρυσι με την υπουργική απόφαση που βγήκε το καλοκαίρι, που βάζει ποσοτικό κριτήριο στο να λειτουργήσουν τα τμήματα του λυκείου. Μάλιστα. Είτε είναι κατευθύνσεις, είτε είναι μαθήματα επιλογής βάσει κατηγορίας που ανήκει το σχολείο. Η κατηγοριοποίηση βέβαια των σχολείων έχει να κάνει περισσότερο με, με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά. Ως γνωστόν κλιμακώνεται με την απόσταση από την πρωτεύουσα. Μάλιστα. Δηλαδή η Καριά που είναι στα 14 χιλιόμετρα είναι στην κατηγορία σιγματάφ, ενώ η Βασιλική που είναι στα 30, σχεδόν 40 χιλιόμετρα είναι σε πιο κάτω κατηγορία. Παράδειγμα σας λέω. Το ποσοτικό κριτήριο λοιπόν ισχύει, μας πιάνει μας γιατί είμαστε στην σιγματάφ κατηγορία, ενώ η Βασιλική δεν έχει ανάλογο πρόβλημα γιατί θεωρείται ότι είναι πιο δυσπρόσιτη περιοχή. Μάλιστα. Λίγο το, για να καταλάβω λίγο, αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το πόσα παιδιά φοιτούν. Ναι, με τον αριθμό, όταν λέμε ποσοτικό εννοούμε καθαρά με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή για μας έχει ένα όριο 8 παιδιά. Μάλιστα. Πέρυσι που είχαμε το θέμα, στην Β' Λύκειο ήταν 6 παιδιά. Με αποτέλεσμα λοιπόν δεν εγκρίθηκαν οι δύο κατευθύνσεις. Ο κορμός εγκρίθηκε κανονικά, δεν εγκρίθηκε η κατεύθυνση που χωρίζονται σε θετικές και θεωρητική κατεύθυνση τα παιδιά. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση όμως, τώρα μπορεί να διακόπτω τη σκέψη σας, να μας τα πείτε όλα, ότι ο νόμος έχει εξαιρέσεις. Έχει εξαιρέσεις, δεν εξαιρέσεις, με την έννοια ότι δίνει το δικαίωμα στον περιφερειακό διευθυντή, στην περίπτωση μας στην Κέρκυρα, να προτείνει για συγκεκριμένους λόγους το να λειτουργεί στο σχολείο, χωρίς ότι δίνει το δικαίωμα να το εγκρίνει απευθείας. Μάλιστα. Δηλαδή κάνει την εισήγησή του και αποφασίζει ο υπουργός. Σε αυτό το σημείο πέρυσι, παρόμοια χρονική στιγμή, βγήκε μια εγκύκλιο στο μια κατεξαίρεση, κατά παρέγκριση έγκριση που περιλάμβανε πάλι 300 σχολεία χωρίς να μας έχει μέσα. Μάλιστα. Το θέμα είναι γνωστό βέβαια, διότι γίνανε κινητοποιήσεις και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπήρξε τόσο πάνδυνη συμμετοχή των συντοπιτών μας εκεί πέρα. Όλοι οι σύλλογοι, η σωματεία, όλες οι αρχές ταχθήκαν υπέρ μας και το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις μέχρι που φτάσαμε στο γραφείο του Υπουργού. Δηλαδή ο κύριος Υπουργός δέχτηκε το αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον κύριο Δήμαρχο, καθήλυνα αρμόδιους αντιδημάρχους παιδείας οικονομικών, το διευθυντή του σχολείου και εμένα ως εκπρόσωπο του συλλόγου. Μάλιστα. Και μπορώ να πω ότι μας άκουσε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι τα επιχειρήματά μας ήταν συγκεκριμένα και μη ατράνταχτα. Να μοιραστούμε. Θέλω λίγο να μας τα πείτε τα επιχειρήματά σας. Απλά τώρα προσπαθώ λίγο να κάνω και τον κόσμο να καταλάβει. Αυτοί οι μαθητές που ήταν πέρσι σε μια συγκεκριμένη τάξη, που δόθηκε λοιπόν και λειτουργήσαν, φέτος δεν θα συνέχιζαν στην επόμενη τάξη. Ναι, αφορά πάντα τη Δευτέρα Λυκείου, γιατί έχει πρόβλημα. Δηλαδή, Τρίτη Λυκείου, επειδή τα παιδιά είναι προεξετάσεων, ακόμα και ένας μαθητής να είναι, εγκρίνεται. Αυτό γίνεται σε όλα τα σχολεία της, σε όλα τα λυκεία της χώρας. Δηλαδή, την τελευταία χρονιά το Υπουργείο δεν βάζει σε διαδικασία τα παιδιά. Στη Δευτέρα Λυκείου όμως, θεωρητικά, αν δεν εγκρινόταν, θα έπρεπε αυτά να μετακομίσουν σε σχολείο της Λευκάδας. Κατάλαβα. Θα τα έκανε δεκτά. Μάλιστα. Θα είχαμε δηλαδή το φαινόμενο ότι κάποιο μαθητής που ήταν τα 3 χρόνια στο γυμνάσιο και ένα στην πρώτη ηλικίου, στη δεύτερη ηλικίου θα πήγαινε Λευκάδα και θα επέστρεφε στην τρίτη στον τόπο του, να τελειώσει το σχολείο εκεί που μένει, στον τόπο που μάλιστα, μένει. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή είναι συγκεκριμένα, αν του χρόνου δηλαδή τα παιδιά είναι 10 δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με αυτή την έννοια, δηλαδή θα ανοιγοκλίνει ουσιαστικά
ανάλογα με, ανάλογα με τον αριθμό μαθητών κάθε χρόνο. Το οποίο απλά ξέρετε, εγώ τι σκέφτομαι τώρα. Ναι. Ότι για παράδειγμα, αν μπαίνει ο γονέας σε αυτή τη διαδικασία και ξέρει το σχολείο θα ανοιγοκλίνει και προτιμήσει το στείλει κάπου αλλού, δεν υπάρχει κίνδυνος να κλείσει μόνιμα. Προφανώς. Δεν ξέρω αν και η βαθύτερη σκέψη ήταν αυτή. Δηλαδή η βαθύτερη τέτοια ήταν αυτή. Διότι το να ανοιγοκλείσεις για μια χρονιά μια τάξη δεν έχει κάποιο ουσιαστικό όφελος. Εξάλλου ένα από το επιχείρημα που θέσαμε, ένα που είπαμε στον κύριο Υπουργό, είναι ότι αυτά τα παιδιά κάποιος πρέπει να τα μεταφέρει με πρόσθετο κόστος συγκοινωνιών. Mm-hmm. Συν οι οργανικοί καθηγητές που επαρκούσαν για την λειτουργία των τμήματων θα έμεναν με μειωμένο ωράριο, οπότε και αυτοί θα έπρεπε να μεταφερθούν να συμπληρώσουν το ωράριο τους άλλο σχολείο της Λευκάδας, καταβάλλοντάς τους και τα ανάλογα διπορικά. Άρα η οικονομία που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο απλά δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή αυξημένο κόστος θα υπήρχε. Και αν διαβάστηκε την εγκύκλιο που κατά παρέγκληση έγκρισης, το κύριο επιχείρημα είναι ότι εγκρίνονται τα κατά παρέγκληση τμήματα σε όλη τη χώρα, διότι δεν δημιουργούν πρόσθετο οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό. Που και στην περίπτωσή μας το ίδιο συμβαίνει. Με τους οργανικούς καθηγητές, οι ηλικιακές τάξεις μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πρόσθετο κόστος. Με τους οργανικούς καθηγητές, παραλαμβάνω. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, μήπως για παράδειγμα, ουσιαστικά πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία που έγινε πέρυσι, μήπως πρέπει να υπενθυμίζονται αυτά τα επιχειρήματα στο Υπουργείο, το οποίο μπορεί να θεώρησε, δεν ξέρω, να βάλε εκεί πέρα σαν συστήματα και να είπε ότι δεν έχω τους μαθητές, οπότε αναστέλλω τη λειτουργία της Δευτέρας Λυκείου και πρέπει εσείς πάλι να υπενθυμίσετε στον Περιφερειακό Διευθυντή, δεν ξέρω σε ποιον, ότι είναι έτσι η κατάσταση για να επιτραπεί πάλι η λειτουργία της τάξης. Ναι, επειδή είμαι και αισιόδοξο, εγώ αυτό πιστεύω ότι κάπου παρέπεσε η, όπως λέτε, επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά και με τα συστήματα, τα επιχείρηματα είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Υπουργός τα άκουσε και τελικά ενέκρινε πέρυσι στο τέτοιο, δεν έχει αλλάξει ο Υπουργός. Νομίζω ότι, και θέλω να σας είμαι αισιόδοξο, ότι κάπου έχει μέσα στο μεγάλο αριθμό σχολείο που είναι και επειδή ακολουθούν και άλλες εγκύκλοι κατά παρέγκληση ή έγκληση, πιστεύω ότι θα είμαστε εκεί, αλλά όπως είπατε και εσείς, καλό να το υπενθυμίσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ξεκινάτε να κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις, αυτό κάτι σημαίνει? Να ρωτήσω αν έχετε έρθει σε επικοινωνία πάλι με τον Δήμαρχο και με όλους τους θεσμικούς. Βεβαίως, από την αρχή της χρονιάς έχουμε, για να μην φτάσουμε πάλι τα Χριστούγεννα όπως έγινε πέρυσι, και έχουμε έρθει σε επαφή και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τους διευθυντές και των εδώ της Δευτεροβάθμιας και στην Γέργυρα, και όλοι είναι η εισήγησή τους θετική και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε το συντομότερο δυνατόν, και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα λυθεί όπως πέρυσι, διότι επαναλαμβάνω δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Να εγκριθεί πέρυσι και να μην εγκριθεί φέτος, και το κύριο είναι ότι δεν υπάρχει πρόσθετο οικονομικό κόστος. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Η τάξη. Βέβαια, η ΕΛΜΕ καλά κάνει και κάνει την κινητοποίηση, όπως και από ό,τι μαθαίνω θα γίνει από όλες τις ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα, με τελικό πρωτεργάτη την ΟΛΜΕ, η οποία καλά κάνει και ζητάει την κατάργηση της κυκλίου, διότι στην πράξη ακυρώνεται, αυτό ο μεγαλύτερος αριθμός σχολείων τελικά εγκρίνεται κατά παρέγκληση. Άρα δεν υπάρχει λόγος και ύπαρξη να μπαίνουμε σε διαδικασία κάθε χρόνο. Μάλιστα, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Θέλω βέβαια, εμένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θέλω να σκέφτομαι το κακό σενάριο πολλές φορές, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το μνημονιακό μπαίνει νομίζω και η εκπαίδευση, κάνοντας ταμείο ποιο σχολείο συμφέρει, ποιο σχολείο δεν συμφέρει, και βεβαίως δεν κοιτάμε τις παρενέργειες που μπορεί να έχει στην τοπική κοινότητα και στην κοινωνία, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα λίγο να το υπογραμμίσουμε και αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι αν, κύριε Κατοπόδη, δεν λειτουργεί σε αυτή η τάξη και αποδομείται σε εισαγωγικά η λειτουργία και του δημοτικού και των λειτουργικών τάξεων, είναι αυτό που είπαμε, θα υπάρχει πρόβλημα μελλοντικά. Βέβαια και θα υπάρχει πρόβλημα. Στην ορεινή Λευκάδα είναι 80 παιδιά είναι στο δημοτικό και 50 έχουν μείνει σε σχολεία. Το δημοτικό με 80 παιδιά και το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις 50. Mm-hmm. Εάν μπούμε σε καθεστώς ότι σιγά σιγά κλείνουμε τις ηλικιακές τάξεις, σιγά σιγά θα ακολουθήσει το γυμνάσιο και μετά το δημοτικό. Γιατί ο γονέας θέλει κάποιο σταθερό περιβάλλον για το παιδί του. Ακριβώς. Όσοι έχουν τη δυνατότητα θα μετακομίσουν κάπου πιο κοντά προς την πόλη, ώστε το παιδί του να πηγαίνει γρήγορα στο σχολείο. Διότι τώρα από κάποια ορεινά χωριά το να τον πας στη Λευκάδα απαιτείται μια ώρα. Και φέτος, ευτυχώς, που είχαμε και τις χιονοπτώσεις και τον κακό καιρό, κλείσανε και οι δρόμοι τελείως. Πώς αυτά τα παιδιά δηλαδή θα. Θα πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα όσοι έχουν τη δυνατότητα θα πάνε στην πόλη, θα συνεχίσουν. Γιατί μιλάμε για φτωχή αγροτική περιοχή. Οι πιο φτωχοί δυστυχώς θα δυσκολεύονται. Μάλιστα. Γυρνάμε σε εποχές δηλαδή 60 που πηγαίνουν τα παιδιά με τα πόδια
μέσα από τα χιόνια όσοι θέλανε και μπορούσαν να μάθουν γράμματα. Και έτσι κι αλλιώς, κύριε Κατοπόδη, κακά τα ψέματα, η ορεινή Λευκάδα έχει, είναι παραμελημένη, δηλαδή έχουν κλείσει και υπηρεσίες. Παλιά νομίζω υπήρχε και ταχυδρομείο στην Καριά. Ακριβώς. Τα πάντα έχουν κλείσει, τα τελευταία ζωντανά ζωτικά κύτταρα αυτά είναι που λειτουργούν και κρατάνε τον όποιο κόσμο έχει μείνει πάνω. Αν δηλαδή θέλουμε, αν στο απότερο σκοπό της πολιτείας είναι να ερημώσουν τα χωριά και να κατέβουν όλοι στην πόλη για να μπορεί να τους παρέχει πιο φθηνά εκπαίδευση και υπηρεσίες, τότε είναι σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια έτσι δυστυχώς δυσάρεστη εξέλιξη. Τώρα βέβαια, ξέρουν καλύτερα οι υπεύθυνοι, οι θεσμικοί. Δεν ξέρω αν υπάρχει και περιθώριο πίεσης. Βέβαια, θέλω να κρατήσουμε, κύριε Κατοπόδη, ότι πέρυσι με τις κινητοποιήσεις καταφέρατε να ανασταλεί αυτή η απόφαση. Αυτό να το έχουμε σαν αστερίσκο, διότι άμα δεν φωνάξουμε, τελικά μπαίνουν όλα σε μία μηχανή, περικοπές και καθόμαστε παθητικά και βλέπουμε όλα αυτά τα οποία περικόπτονται στα πλαίσια υποτίθεται μιας στενής δημοσιονομικής πολιτικής, έτσι δεν είναι? Ναι, οπωσδήποτε. Καταρχήν η οικονομία, καλό είναι να γίνεται όπου μπορούμε να κάνουμε οικονομία να την κάνουμε. Αλλά και στην οικονομία χρειάζεται το μέτρο. Δεν πάντα ισοπεδώνουμε όλα όπως λέτε κι εσείς. Σωστό. Και να μην παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως του που κατοικούνε. Μου στέλνουν και εδώ πέρα και από την Άρτα και σε άλλα χωριά. Δεν είναι μόνο η Καριά που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Είναι πολλά σχολεία. Μου λένε από εδώ οι φίλοι που μας ακούν. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή η τάξη λειτουργεί. Η τάξη λειτουργεί κανονικά, δεν έχει, όπως και πέρυσι λειτουργούσε κανονικά μέχρι τα Χριστούγεννα παρά την μη έκρηση. Τα παιδιά λειτουργούν κανονικά, βέβαια λογικό είναι να υπάρχει μια αναστάτωση. Όταν κάθε χρόνο, από πέρυσι μάλλον, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, τους απασχολεί και αυτό. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν δηλαδή στα μαθήματά τους. Βεβαίως, διότι σου λέει ότι μπορεί μετά τα Χριστούγεννα να μου πούν ότι πρέπει να πας στην Λευκάδα. Ακριβώς, ναι. Όχι μετά τα Χριστούγεννα, κανονικά βάσει του νόμου, αν το δεχόμαστε πέρυσι έτσι, έπρεπε από τον Οκτώβρη να αρχίσουν να μετακομίσουν στη Λευκάδα. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή δεν κάναμε τον όλο τον αγώνα που έγινε πέρυσι. Και θα γίνει και φέτος βέβαια. Μάλιστα. Οπότε είναι όλη ενήμερη. Να ρωτήσω κάτι. Το σχολείο, το γυμνάσιο και η λυγική τάξη Καριάς εξυπηρετούν και χωριά της ορεινής Λευκάδας, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι όλα τα ορεινά χωριά. Είναι 13 χωριά που εξυπηρετούνται από εκεί. 13 χωριά. Και κάποια χωριά, ας πούμε, η Εξάνθεια για παράδειγμα, είναι τουλάχιστον μία ώρα για να κατέβει το λεωφορείο στη Λευκάδα από πάρα πολύ δύσκολο δρομολόγιο. Ενώ για την Καριά είναι 7 χιλιόμετρα. Δηλαδή, γι' αυτό είχαμε ζητήσει και την αλλαγή κατηγορίας του σχολείου, για να ληφθεί υπόψη ποια χωριά εξυπηρετεί, πού βρίσκονται αυτά και υπό ποιες συνθήκες έρχονται οι μαθητές. Δηλαδή, δεν μετράει μόνο η απόσταση της έδρας του σχολείου από την πόλη, αυτό μετράει προφανώς για τις μεταθέσεις των καθηγητών. Δεν θα έπρεπε να μετράει για την κατηγορία των σχολείων. Θα έπρεπε να λαμβάνονται καθαρά οι ιδιαιτερότητες της περιοχής. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, η ΕΛΜΕ ξεκινάει τις κινητοποιήσεις. Οπότε λοιπόν, υποθέτω, θα πρέπει να χρειαστεί, πιστεύετε, νέα συνάντηση με τον Υπουργό, άλλη μια φορά να πείτε Υπουργέ τα ίδια, ή θα λυθεί το θέμα μέσω αλληλογραφίας, θέλω να πιστεύω. Υποθέτω, θέλω να πιστεύω και εγώ, όπως και ο κύριος Δήμαρχος, με τον οποίο είμαστε σε επαφή, ότι θα το λύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξαναπάμε Αθήνα, διότι επαναλαμβάνω, τα επιχειρήματα είναι ίδια, ο Υπουργός είναι ίδιος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι. Πάντως, εγώ πρέπει να πω ότι επικροτώ την δυναμική παρέμβαση και του συλλόγου σας, καθώς προφανώς είναι δραστήριος ο σύλλογος και υπογραμμίζει τις αγωνίες που πρέπει να τροφοδοτούμε την κοινωνία. Από την άλλη, όμως, φτάσαμε στο σημείο, κύριε Κατοπόδη, πόσο αυτονόητα πράγματα πρέπει να διευκρινίζουμε και να χτυπάμε τα καμπανάκια και να αγωνιούμε για μένα, για τη δική μου λογική, για τα αυτονόητα. Δηλαδή, τώρα οι μαθητές πρέπει να μπουν στη διαδικασία να εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει, για παράδειγμα, να ανασταλεί λειτουργία μιας τάξης, καθώς εξυπηρετούνται οι μαθητές και μπορεί να δημιουργήσει και μια κοινωνική αναστάτωση. Προφανώς δεν την ενδιαφέρει την πολιτεία αυτή η παράμετρος, φοβάμαι, στο να εξυπηρετεί στα κουκιά. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Δικό μου το σχόλιο, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ σε επικοινωνία. Πότε περιμένετε να έχετε απαντήσεις, αν επιτρέπετε? Δηλαδή, περιμένετε μια απάντηση μέσα στην εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα? Πότε νομίζετε ότι θα έχετε μια απάντηση θετική ή αρνητική? Αν λάβουμε υπόψη την περσινή συχνότητα έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων, είχαν βγει μέχρι τέλους Οκτωβρίου, είχαν βγει 2-3 συμπληρωματικές. Ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα γίνει κάτι παρόμοιο και πριν τελειώσει ο Οκτώβρης να έχει λυθεί το θέμα.
Πολύ ωραία. Κύριε Κατοπόδη, εμείς εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς να παρακολουθούμε το θέμα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για την παρέμβασή σας. Όχι, και εγώ να σας ευχαριστήσω που μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει πιο ευρύτερα γνωστό το θέμα, διότι βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, δεν απασχολεί μόνο την Καρδιά. Δεν απασχολεί. Πολλά σχολεία δυσπρόσιτα σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η επόμενη μέρα είναι αυτό που είπατε, μπορεί κάποια παιδιά να μην μπορούν να πάνε σε κάποιο άλλο σχολείο, να μην έχουν τη δυνατότητα και να γυρίσουμε πάλι στην Ελλάδα του 60 τότε, όπου ψάχαμε να βρούμε τρόπους, αν και εκεί όπως το πάμε, θα φτάσουμε. Δικό μου το σχόλιο, κύριε Κατοπόδη. Ναι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα 91,6. Καλώς απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλώς απόγευμα. Γεια χαρά.